Μιαν ευκαιρία δώστε μου να πω μιαν ιστορία που γίνει στην Κύπρο μας κοντά στο 63. Για να λεβέν την Τζάρκονταν που λέαν Ζαχαρία. Παγάπαν και παντρεύτηκεν την όμορφη Μαρία και κάμα συγκεθκιό μωρά σαν τα νερά τα κρύα. Είσαν τις δούλους μισταρκούς. Είσαν τις δούλους μισταρκούς ή τους σωστή κυρία. Μάρτα συνουλά να ποδά έπεσε να νοβριά. Καπνή κρυθάρκα σιτηρά δεν είχα σωτηρία. Και έπρεπε ο ίδιος κιόν να ξενοδουλέψει. Φυλάγεν έκαν και μωρά και πάει για να δουλέψει. Και φτάνει στον αμίαντον δουλειά για να γυρέψει. Στο μεταλλείο δούλεψεν κοντά κανένα μήνα. Πλάστη μου και έτσι τάφερες και νάδικον και γκρίμαν ανοίξαν τα επουράνια, βροχές, κακοκαιρία και πέφτουν όχτι και κρεμί, σκάζει η γαλαρία και στο κορμί θανάσιμα χτυπούν του Ζαχαρία. Ήρθαν εις τη γενέκα του, φέρνουν τη στο μαντάτον. Αχ, τσιν το μαύρον πρωινόν, το μαύρον το Σαββάτον. Τα πάντα ποιον εχάθησαν, ευτής από μπροστά της. Βρίσε στα μάθκια τρέχαση, νεκρουζέν η καρκιά της. Μα πρέπει να βρει δύναμη, να'ρθει στα συγκαλά της. Μάνα και τσίρις να σταθεί δίπλα από τα παιδιά της. Σε ποιον να πει τον πόνον τη και ποιος να βοηθήσει με δυο μωρά μητσούλη κάποια μπορτά να φατσίσει. Πόνε θέλε με τίποτε κάτι να του στερήσει. Γι' αυτόν τζεβούραν οι φτωχοί ούλους να του στανίσει. Αρκατιτσίν ποτσί ποδά σπίτια να καθαρίσει. Μήτε φαΐν να στερηθούν με ρούχα να τα ντύσει. Να τα νεώσει οι φτωχοί χέμα και να σπουδάσουν. Να βγούσουν επιστήμονες καλή δουλειά να πιάσουν. Τελειώνουσιν που τες σπουδές στην Κύπρο μας γυρνούσιν. Μα μπλέξασιν με τες δουλειές και το παράβουρούσιν. Και πού που το χορκόν και βουριστή περνούσιν. Χριστούγεννα και Ανάστασιν τη μάνα τους να δούσιν. Έναν καβέν πολλές φορές στέκοντας να τον πιούσιν. Να δούσιν ό,τι εν καλά βουρώντας να στραφούσει. Έτσι ετσίλαν ο καιρός τα χρόνια επερνούσαν. Η μάνα ποιον ετσάκησεν κι ούτε που αρωτούσαν. Σέρκα και πόθκια φόρητα παντού την ετσεντούσαν. Μα στράος εν τους οπαράς τη μάνα θα θωρούσαν. Έλειωνεν και μαράζωνεν κι ήρθε στον το σημείον και αμέ που δεν εμπόριεν να δει γυροκομείον μηνά τους αμανεύρουσιν που τη δουλειά να φτιάσιν νάρτουσιν να την πιάσουσιν στη Λεμεσόν να πάσιν και μέσα σε έναν ίδρυμαν θέλει να παναπνάσει. Επιάσαν την και πήραν την σε ίδρυμαν την κλείσαν. 12 μήνες δυο βολές αν τζάκι τζαμπατήσαν. Μα σέρουν τον το χρέος τους στη μάναν πως ξοφλήσαν. Τι μέσα τσι στο ίδρυμαν όπως μου ιστορούσαν αφήναν την γενιστικήν χεμά την εχτυπούσαν. Τα ρούχα που τα δρόματα πάνω της εκολούσαν κι ούτε φαγιά εμπόριεν να φά που τις διούσαν, μονόχο γλατζανούσια και κάποτε βρωμούσαν. Πόσο να αντέξει η φτωχή, πού να τα βγάλει πέρα, που άμαν είδαν και γιατροί εκόντεψεν ημέρα, μην ίσασιν εις τα παιδιά κοντά της και τα φέραν. Άμα σύψεν ο μυάλος της να τη στερνοφιλήσει, πράγματι συγκινήθηκε κι είπε να τη ρωτήσει αν είσαι κάτι που θέλεν για να του το ζητήσει. Επιθυμίαν τη στερνή να ικανοποιήσει. Γε μου γρουσέ μου σου ζητώ
γεμούρουσε. Και πέρκει καταφέρεις. Σου ζητώ και πέρκει καταφέρεις. Ώσπον τα μάτια μου ανοιχτά, σκιο πράγματα να φέρεις. Εάν κοντήσω δυνατό και έναν καλό ψυγείο, θέλω πριν φύω για να μπούμε στο γεροκομείο. Θέλω να φύω γιώκα μου και να είμαι αναπαμένη. Τούτη η γέρη που θωρείς θα μέσα παδωμένη. Τύρκλα να δεις τα δρόματα, ούλοι τους ελτουμένοι. Δεν θέλω αρκό γιώκα μου να είστε κι εσείς δρομένοι. Εν η στερνή μου θέληση προς του μου γέμω εμένα. Κι ούτε να τρώτε θέλω γιο φαγιά από μαυρισμένα. Μόνον εσάς σκέφτομαι πον να έρθει η σειρά σας και να σας φέρω εσείς και εσάς τα μέσα τα παιδιά σας. Τα μέσα τα παιδιά σας.